Πώς με πετάξεις σ' αυτό το μαύρο τον ουρανό. Λευκωσία, τύμβος Μακεδονίτισσας, τόπος μνήμης, σιωπής, τόπος πένθους. Δεν είναι όμως μόνο ένας τόπος όπου είναι θαμμένοι οι Έλληνες και οι Κύπροι που έπεσαν το 1974. Είναι ένας τόπος όπου είναι θαμμένη η ίδια ιστορία. Αυτή την ιστορία που είναι θαμμένη στον τύμβο της Μακεδονίτισσας κοντά στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, πολλοί θέλουν να την ξεχάσουμε. Μην ξύνετε πληγές, μας είπαν μερικοί. Ένας χυδαίος πολιτικός συμβιβασμός και το βόλεμα των καιρών που δεν σηκώνει μνήμες που πονάνε για την προδοσία που έγινε στην Κύπρο. Εδώ βρίσκονται παλικάρια που δεν μπορούν να μιλήσουν από την Ελλάδα. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που επέζησαν. Και το στόμα αυτών των μαρτύρων για την ιστορία της προδοσίας που είναι στην Κύπρο δεν μπορεί να τα κλείσει κανείς. Όλοι αυτοί πήγαν με κέφι, με χαρά, με δύναμη, με την ορμή των 20 χρόνων τους. Και ο Θεοδωράκης ο Μασούρας και δίπλα που είναι ο Γεωργάκης ο Ροδόπουλος. Έλα να σου δείξω. Το ωραιότερο παιδί της επιλαρχίας. Το καλύτερο παιδί. Μας έφυγε με ένα χαμόγελο τόσο μέχρι τα αυτιά. Η σφαίρα τον βρήκε κατάκαρδα. Και τον άφησε νεκρό χωρίς να προλάβει να πει κιχ. Πριν από λίγο είχε γράψει ένα τηλεγράφημα στους δικούς του. Είμαι καλά, Γιώργος. Κύριε Αργυρόπουλε, σας ακούω, βλέπω τη συγκίνησή σας και αναρωτιέμαι γιατί αυτό το πένθος, ειδικά αυτό το πένθος, δεν το σβήνει ο χρόνος, δεν το μαλακώνει. Γιατί το ξέχασαν όλοι, τους ξέχασαν όλοι. Να πείσουμε τους υπεύθυνους να κάνουν το καθήκον τους. Αυτό που έκαναν αυτά τα παιδιά τότε. Γιατί έτσι γαλουχήθηκαν, γιατί έτσι σταλθήκαμε εδώ πέρα. Κάποιοι που έπρεπε να θυμούνται και να θυμίζουν σε άλλους και σε επερχόμενες γενιές ότι το καθήκον σου είναι αυτό, και ότι πρέπει να το κάνεις με όλη τη δύναμη της ψυχής και του μυαλού σου, φροντίζουν να το ξεχνάνε. Και φροντίζουν να το ξεχνάνε και οι επερχόμενες γενιές. Και έτσι όλα αυτά πάνε για το τίποτα. Υπάρχουν στην Ελλάδα στα αζήτητα, περιφρονημένοι, απαξιωμένοι, αβοήθητοι άνθρωποι συμπολεμιστές μου, οι οποίοι ήταν εδώ το 1974, δώσανε όλη την εκμάδα της ψυχής τους και το σώματός τους, και αυτή τη στιγμή είναι χτυπημένοι από βαρύτατες ασθένειες, από καρκίνους, από ψυχικά νοσήματα αθεράπευτα, όπως έχουμε όλοι μας. Αν ζούσαν, θα έπρεπε και εκείνοι να αποδείξουν τι. Έχω την εντύπωση ότι εάν βλέπουν αυτά που βλέπουν, το χάλι και την κατάντια αυτή τη σημερινή, θα είναι χαρούμενοι που έφυγαν τότε. Και έφυγαν παλικαρίσια, και έφυγαν με το κεφάλι ψηλά, με το μέτωπο ψηλά, τη σφαίρα την έχουν στο στήθος και όχι στην πλάτη, δεν έφυγαν, δεν γύρισαν την πλάτη στον εχθρό, που ήταν όχι απλά υπέρτερος, εμείς είχαμε 40 άρματα. Οι Τούρκοι κατέβασαν μεραρχίες. Όταν κάποτε, κάποια στιγμή, πήρα τηλέφωνο τη μάνα μου και της λέω, ρε μάνα, πότε θα γυρίσουμε κι εμείς πίσω, ξέρετε τι μου απάντησε. Τι λες, γαϊδούρη. Ο πατέρας σου δεν μίλησε αγώγιστα, πήγε στην Αλβανία και ο παππούς σου στον Πιζάνι. Πώς τολμάς και μιλάς να κάτσεις εκεί και αν χρειαστεί να μην γυρίσεις πίσω.